Να σου πω, Γιάννη, ότι είχαμε σοβαρά επεισόδια έξω από το στάδιο ΑΜΕΓΑ, όπου δεν ξεκίνησε ποτέ ο αγώνας των ντέρπι μεταξύ του Απόλλωνα και της ΑΕΛ. Κλήθηκαν να αποχωρήσουν όλοι οι οπαδοί, με αποτέλεσμα έξω από το γήπεδο να σημειωθούν σοβαρά επεισόδια και να έχουμε τον τραυματισμό αριθμό μελών της δύναμης. Και τα ντοκουμέντα που εξασφάλισε ο ΑΛΦΑ, αστυνομικοί, συμπλοκές, ακούγονται εκρήξεις, καπνογόνα μπορώ να διακρίνω. Ένα πραγματικό χάος. Ακριβώς. Γιάννη, ήταν ότι ρίχθηκε κατά της αστυνομίας που βρισκόταν έξω από το γήπεδο κατά τη διάρκεια της αποχώρησης των οπαδών. Είδαμε και τις δηλώσεις, παρακολουθήσαμε και τις δηλώσεις του αρχηγού της αστυνομίας στην Cita Vision, που ρίχνει αποκλειστικά την ευθύνη στους οπαδούς της ΑΕΛ. Από την αρχή, όπως είπε, οι οπαδοί της ΑΕΛ κατά την είσοδο στο γήπεδο φαίνεται να έριχναν, να εκτόξευαν σπρέι κατά των αστυνομικών, και στη συνέχεια, αφού βγήκαν εκτός του γηπέδου και ξαναμπήκαν, η αστυνομία εντόπισε και τσάντα στη οποία περιείχε βόμβες Μολότοφ καθώς και πυρσούς. Δεν υπήρξε ο απαραίτητος έλεγχος σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας, και κανένας δεν μπορούσε να εγγυηθεί αυτή την ασφάλεια και κανένας δεν μπορούσε να εγγυηθεί την ασφάλεια αυτού του αγώνα, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η μη διεξαγωγή του, σύμφωνα και με τα όσα ανέφερε ο ίδιος ο αρχηγός της αστυνομίας. Είναι πραγματικά συγκλονιστικές οι εικόνες που βλέπουμε, Έρικα, αυτή τη στιγμή. Αυτά ήταν ντοκουμέντα του ΑΛΦΑ. Σε κόλαση έχει μετατραπεί το σημείο έξω από το γήπεδο, και βλέπουμε ότι όλα αυτά που θέλαμε να αποφευθούν, όλα αυτά για τα οποία κινητοποιήθηκε ολόκληρη αστυνομία στη Λεμεσό, δυστυχώς δεν αποφεύθηκαν, και έχουμε αυτές τις εικόνες ντροπής για άλλη μια φορά. Δυστυχώς, Γιάννη, φαίνεται ότι όλη αυτή η προετοιμασία των προηγούμενων ημερών και οι σχεδιασμοί δυστυχώς δεν απέτρεψαν τα χειρότερα. Η προσοχή στράφηκε σε αυτή την πορεία εδώ έξω από την αστυνομική διεύθυνση Λεμεσού της Θύρας 9, καθώς θα ήταν μεγάλος ο αριθμός ο οποίος θα έφτανε εδώ. Γύρω στα 600 με 700 άτομα είχαν έρθει. Να σου πω ότι αυτή τη στιγμή εκείνη η πορεία έχει ολοκληρωθεί, έχουν διαλύσει. Μέλη της αστυνομίας έχουν επιστρέψει πίσω στην αστυνομική διεύθυνση Λεμεσού. Έχουν δοθεί οδηγίες όπως μεταβούν στο γήπεδο για να ενισχυθούν οι δυνάμεις εκτός του γηπέδου εκεί στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή επικρατεί ησυχία σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, ωστόσο δυστυχώς δεν καταφέραμε να αποτρέψουμε αυτά τα επεισόδια. 800 άτομα δικαιούνταν να μεταβούν στο γήπεδο για την φιλοξενούμενη ομάδα. Αυτά ήταν τα εισιτήρια που δόθηκαν. Ωστόσο, φαίνεται, σύμφωνα και με την ενημέρωση από την αστυνομία εκεί, να μετέβει μεγαλύτερος αριθμός. Έσπασαν τις ουρές που έκαναν έλεγχο οι αρμόδιοι του γηπέδου, με αποτέλεσμα να εισέλθει μεγαλύτερος αριθμός στο γήπεδο. Άρχισαν να ρίχνουν καπνογόνα και στη συνέχεια τους κάλεσαν να βγουν έξω. Ξαναμπήκαν μέσα χωρίς να γίνει κανένας έλεγχος την δεύτερη φορά. Και έτσι, λόγω του ότι δεν γνώριζαν τι είχαν στην κατοχή τους αυτοί οι οπαδοί, δεν μπορούσαν να εγγυηθούν την ασφάλεια του αγώνα. Γι' αυτό δόθηκαν οδηγίες όπως αναβληθεί αυτό το ντέρπι μεταξύ του Απόλλωνα και της ΑΕ. Γιάννη. Οπαδοί οι οποίοι, όπως βλέπουμε, κατέβηκαν αρματωμένοι. Έρικα, σε ευχαριστώ, και να δούμε τι δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας. Ανεβρέθηκε μια τσάντα με μολότοφ και πυρσούς, μπήκαν στις κερκίδες χωρίς να δεχθούν τον οποιοδήποτε έλεγχο, ρίχνοντας σπρέι στους αστυνομικούς και στους επιτηρητές, και κάθισαν στις κερκίδες. Επαναλάβαμε στον διαιτητή ότι ως αστυνομία και βεβαίως ο υπεύθυνος ασφαλείας, αυτός ο αγώνας δεν μπορούσε να αστυνομευτεί με ασφάλεια.